Σοκαριστικότερα θα μας αποκαλύψει για πρώτη φορά ο Τάσος κάτι συγκλονιστικό. Μιλάμε για έναν πασίγνωστο από τους πιο γνωστούς Έλληνες μπασκετμπολίστες. Τεράστιο όνομα. Έχει παίξει στις μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα. Και στο εξωτερικό. Και στο εξωτερικό. Και τι γίνεται, ρε Τάσο, έχει γίνει. Είναι απίστευτο. Μου το λες από χθες και το πιστεύω. Έφτασε λοιπόν στα χέρια μας ένα βίντεο ντοκουμέντο που δείχνει αυτόν τον μπασκετμπολίστα να κλέβει τα χρήματα από τους συμπαίκτες του μέσα στα ποδητήρια της ομάδας. Κοιτάξτε τώρα το βίντεο ντοκουμέντο. Ο διεθνής μπασκετμπολίστας, πασίγνωστος, διάσημος με τεράστια καριέρα, πλησιάζει την ώρα της προπόνησης. Δεν είναι δικό του το Όχι. Πλησιάζει τα ρούχα των συμπαικτών του και παίρνει μέσα από τις τσέπες χρήματα. Επειδή λοιπόν οι συμπαίκτες του εδώ και πάρα πολύ καιρό είχαν καταλάβει ότι λείπουν 200 Έχανε χρήματα τους, από πολλούς παίκτες, αποφάσισαν να βάλουν κρυφή κάμερα. Βλέπετε λοιπόν πού τοποθέτησαν την κάμερα εκεί ακριβώς που κρέμονται τα μπουφάν, οι συμπαίκτες. Συνεννοήθηκαν και με την ομάδα και τον έπιασαν επαυτοφόρο να κλέβει τα χρήματα μέσα από τα μπουφάν. Είναι σαφές ότι εδώ δεν μιλάμε για την κάμερα που τοποθετείται σε κάποιους χώρους που είναι εμφανής η κάμερα και είναι στο ταβάνι. Έτσι κι αλλιώς απαγορεύεται στα ποδητήρια. Γιατί αν υπήρχε τέτοια κάμερα, ο κύριος ο συγκεκριμένος. Το ήξερε και δεν θα το έκανε. Πάντων, δεν θα το έκανε. Σωστό. Έχουν βάλει μια καμερούλα που δεν φαίνεται ψήρα, δεν ξέρω τι. Ναι, ναι. Κάτω στο πάτωμα, το βλέπετε πως είναι. Είναι άλλη η γωνία λήψης. Δεν ήξερε ο άνθρωπος λοιπόν ότι. Ξέρανε πολύ καιρό λοιπόν ότι κάποιος μέσα από την ομάδα κλέβει χρήματα. Άρα του το γνωστοποίησαν. Του το γνωστοποίησαν. Μάλιστα μου είπαν ο άνθρωπος που μου έδωσε. Και το υλικό ότι οι συμπαίκτες του δεν έχουν αποφασίσει, επειδή είναι παντρεμένος, έχει οικογένεια, δεν έχουν αποφασίσει αν θα κάνουν μήνυση εναντίον του. Περιμένουν όμως να δουν ποιες θα είναι οι κινήσεις και της ομάδας και του ίδιου. Έμαθα ότι έχει διάφορα οικονομικά προβλήματα και ενώ εδώ και πάνω από 15 χρόνια είναι ένας πολύ καλά αμοιβόμενος καλαδοσφαιριστής, έχει κάποια οικονομικά προβλήματα, έχει κάποια προσωπικά ζητήματα. Εθισμών, όπως μου τα είπα. Γνωρίζω και ανθρώπους και να βάλουμε και τον Βαγγέλη να κάνει ένα σχόλιο σύντομο στο θέμα αυτό που είναι απίστευτο. Υπάρχουν άνθρωποι και στο δικό μας χώρο υπάρχουν. Παιδιά, εγώ ήξερα παλιά έναν άνθρωπο που το έκανε. Που λέμε κλεπτομανίες, που δεν είναι μόνο ότι έχουν είναι οικονομικό πρόβλημα. Αρρώστια. Είναι αρρώστια. Δηλαδή, εγώ ήξερα έναν άνθρωπο ο οποίος μας είχε εξαφρίσει σε ένα κανάλι που δούλευα παλιά, χωρίς να έχει δηλαδή αυτό που λέμε, που πληρώνω το κανονικά και μας είχε εξαφρίσει. Ναι, δεν είναι δεν θέμα. Θα εδώ δεν μιλάμε πάντως για κλεπτομανία, Βαγγέλη. Έχει θέμα τεράστιο οικονομικό που το έχει δημιουργήσει ο ίδιος προφανώς, ίσως με κάποιους εθισμούς. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Και αποφάσισαν οι συμπαίκτες του να του το αποδείξουν αυτό που του έλεγαν, ότι παίρνεις τα χρήματά μας και ερχόμαστε να κάνουμε προπόνηση και ξαφνικά χάνονται κάποια λεφτά μέσα από τα μπουφάν μας. Απλώς θέλω να πω κάτι, το συνδέσουμε με το προηγούμενο. Φαντάσου τώρα να βγω εγώ, να είμαι influencer και να πω καλά κάνει και κλέβει. Δεν είχε πει ότι είναι του κατηχητικού μπασκετμπολίστα. Καλά, τώρα αυτό το καλά έκανε και έκλεψε για τον τράπερ που είχε και κλέψει λεφτά από τον Ατζή στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, αυτό είναι απαράδεκτα καλά έκανε και έκλεψε. Και τι πειράζει, λέει, πριν χρόνια έκλεψε. Αυτό λέω. Δηλαδή, αυτό. Ωραία διδαχή στον κόσμο ανθρώπων που έχουν δύναμη στα social. Τι να πω τώρα. Εγώ τα λέω χρόνια. Αλλά μου την πέφτουνε. Ναι, όχι, δεν είναι έτσι. Τα έχω πει χρόνια. Καλά, εδώ μακάρι να βρεθεί τα έχω πει, θα λύση. Θα φτάσουμε σε αυτά τα σημεία. Και ο άνθρωπος να ζητήσει συγγνώμη, να δώσει πίσω, δεν ξέρω τι να πω. Δεν και λέει να... αυτό τώρα. Ναι, αυτό λέω. Τώρα για το άλλο, ξαναλέω, δεν μπορούμε να τους βάζουμε όλους. Αυτό είναι λάθος. Να τους βάζουμε όλους στο ίδιο καλάθι. Δεν είναι αυτά τα θέματα που πρέπει να συζητώνται για μένα. Από το να κρατήσουμε από αυτό ότι δεν βρίζουμε στο Instagram. Και από την άλλη, όποιος κάνει live με μια τέτοια. Και κουνάει και το δάχτυλο και μιλάει με αυτόν τον τρόπο, εντάξει. Λοιπόν, είναι πάμε. Μια αισθητική. Αν σου ταιριάζει, την ακολουθείς. Αν δεν σου ταιριάζει αυτή η αισθητική, δεν την ακολουθείς. 10.000 ευρώ και μετρητά, μετά, παιδιά. Συγγνώμη, το Instagram κατέβασε χθες τη φωτογραφία της Ηλιάνας Παπαγεωργίου που φορούσε ένα. Ναι, με το Γιαννέτο. Δεν ήταν γυμνή. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι χάνουμε και την ουσία. Τι πρέπει να κατεβαίνει και τι όχι.